Στο επίκεντρο θέτει για ακόμη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων την εισαγωγή στα πανεπιστήμια αλλά και την ελάχιστη βάση. Η Νομαρχιακή Επιτροπή διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Ελάχιστη βάση εισαγωγή στα ΑΕΗ, αποκλεισμοί και εκπαιδευτικές ανισότητες». Η εκδήλωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 8 στο Θεατράκι στην περιοχή της Κάλλας. Ο αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Πέτρος Παλάσχας απέφθινε κάλεσμα συμμετοχής και υπογράμμισε ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να συνδράμει την προσπάθεια των μαθητών, μαθητριών και όχι το αντίθετο. Εν μέσω πανδημίας, είπε, τα παιδιά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός άδικου εξεταστικού συστήματος που επιβλήθηκε σε καθεστώς ιδιαίτερων συνθήκων με κλειστά σχολεία και εξ αποστάσεως διδασκαλία. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν μεταξύ άλλων οι βουλευτής Ιωαννίνων και ο αναπληρωτής τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Μερόπη Τζούφη, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπύρος Γεωργάτος και ο συντονιστής του Τμήματος Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Δημοσθένης Παπασταμόπουλος. Παρεμβάσεις θα κάνουν διευθυντές σχολείων, φοιτητές αλλά και ένας μαθητής λυκείου. Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ιωαννίνων παρακολουθεί με αγωνία όλο αυτό το διάστημα τον τιτάνιο αγώνα των μαθητών και των μαθητριών της Τρίτης Λυκείου. Εν μέσω πανδημίας να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός άδικου εξεταστικού συστήματος που επιβλήθηκε σε καθεστώς ιδιαίτερων συνθήκων με κλειστά τα σχολεία και εξ αποστάσεως δασκαλία. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου στο θέατρο του παραλόγου του Υπουργείου Παιδείας, που νομοθέτησε την ελάχιστη βάση εισαγωγής με κλειστά τα σχολεία, αποκλείοντας από την υποβάθμια εκπαίδευση πάνω από 25.000 μαθητές και μαθήτριες. Έτσι και τώρα, με κλειστά τα σχολεία, φέρνει νομοσχέδιο οδοστοτήρα για τη δημόσια εκπαίδευση. Η θεματική παιδεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση συζήτηση με θέμα «Ελάχιστη βάση εισαγωγής, αποκλεισμοί και εκπαιδευτικές ανισότητες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στο Θεατράκι στη Σκάλα και ώρα 8 το απόγευμα. Ομιλητές ομιλήτριες θα είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νομού Ιωαννίνων και αναπληρώτρια τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, ο αντιπρίτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σπύρος Γεωργάτος και ο Παπασταναμόπουλος Δημοσθένης, συντονιστής τμήματος παιδείας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επίσης παρεμβαίνουν ο διευθυντής του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων Νίκος Βράνος, η διευθύντρια του Εσπερινού ΓΕΛ Μιράντα Διατσίδου, ο φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτών Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιάννος Πετρογιάννης και ο μαθητής Βίνης Παύλος. Υπεύθυνη συντονισμού της εκδήλωσης θα είναι η υπεύθυνη της Θεματικής Επιτροπής Παιδείας Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χαρά Τριανταφύλου. Δίνοντας μια πρόγευση των όσων αναμένεται να ακουστούν στην εκδήλωση, η κυρία Τριανταφύλου εξαπέλυσε δρυμύτατη κριτική για τις πολιτικές που υιοθετεί η κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, αφήνει εκτός των πανεπιστημίων 25.000 υποψήφιους. Θα έπρεπε, ειδικά εν μέσω πανδημίας, να συνδράμει με όλες τις δυνάμεις της για να ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Αντί αυτού, οι περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες διδάχτηκαν εξ αποστάσεως, μέσω κινητών τηλεφώνων, την εξεταστέα ύλη. Ενώ συνέβη και το πρωτοφανές, στο μέσο της σχολικής χρονιάς, να αλλάξουν τα δεδομένα των εξετάσεων και μάλιστα ως προς το χείρον. Η κυβέρνηση της αναλγησίας και υπουργός παιδείας που δεν διακρίνεται από ίχνος ενσυναίσθησης, καιροφυλακτούν και επιτίθενται στην νεολαία, αφήνοντας εκτός των τυχών των πανεπιστημίων πάνω από 25.000 υποψήφιους και υποψήφιες. Υιοθετούν πολιτικές που πρημοδοτούν την ιδιωτική εκπαίδευση και παράλληλα αποδυναμώνουν τη δημόσια. Η επίφαση πως με την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής εισέρχονται στα πανεπιστήμια μόνο όσοι και όσες είναι ικανοί και ικανές να ανταπεξέλθουν στο επίπεδο των σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσκρούει στην υποκρισία τους, καθώς δεν έχει ληφθεί κάποιο αντίστοιχο μέτρο για τους επίδοξους και επίδοξες φοιτητές και φοιτήτριες των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Είναι ολοφάνερο πως για την κυβέρνηση η ικανότητα και το δικαίωμα στην εκπαίδευση εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας, του υποψηφίου και της υποψηφίας. Έχει δηλαδή ταξικό πρόσημο και αποκλείει όσους και όσες προέρχονται από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, μιας και οι επιδόσεις τους υπολείπονται αφού δεν ξεκινούν από τις ίδιες αφετηρίες και δεν έχουν τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες να στηρίξουν τις σπουδές τους. Στόχος μας είναι ένα σχολείο δημοκρατικό και συμπεριληπτικό, στο οποίο όλες και όλοι θα έχουν πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς εισοδήματος, φυλής, φύλου, θρησκεύματος και ειδικών αναγκών. Ένα σχολείο που θα αποτελέσει το αποτελεσματικό αντιστάθμισμα στις κοινωνικές ανισότητες. Ανοιχτό στην κοινωνία, που θα λειτουργεί συνεκτικά ως κοινότητα μάθησης. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επανεκκίνηση της χώρας, στην παραγωγική της ανασυγκρότηση, στην είσοδο στη νέα τεχνοεπιστημονική εποχή.